πάμε γιατί μας περιμένει άνθρωπος, μας περιμένει ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί μια χώρα η οποία δεν χάνει χρόνο από ό,τι φαίνεται σε φιλεναθήματα. Δουλεύει. Δουλεύει με ορθολογισμό. Ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, είναι στη συντροφιά μας. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Η αφορμή είναι, η έξοδος της Κύπρου στις αγορές, οι οποίες υποδέχτηκαν τη Μεγαλόνισο με αρκετά καλούς ιονούς για, και επομένως με μια κρίση για το ποια είναι τα επόμενα βήματά σας, τα οικονομικά τουλάχιστον, σχετικώς θετική. Αλλά ταυτοχρόνως διάβασα, αλλά ενδεχομένως δεν το διάβασα σωστά, ότι δεν τα χρειαζόσασταν τα χρήματα. Τότε γιατί πήγατε? Σίγουρα όχι για να καλύψουμε κάποιο έλλειμμα ή κάποια τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Με πλεόνασμα λειτουργούμε εδώ και κάποια χρόνια, αλλά κάθε κράτος έχει ανάγκη πρόσβαση στις αγορές για να διαχειρίζεται, να αναχρηματοδοτεί το υφιστάμενο χρέος. Έχουμε παλιά χρέη, είναι σχετικά ψηλό το κυπριακό δημόσιο χρέος, ελαφρώς πάνω από το 100%, συνεπώς συνεχώς χρειάζονται πράξεις αναχρηματοδότησης, διαχείρισης, και το σημαντικό είναι πως τώρα με την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, μετά από μια σειρά αναβαθμίσεις από τους οίκους, μπορούμε να δανειζόμαστε φθηνότερα για να εξοφλούμε, το λέω απλά, παλαιότερο και ακριβότερο δανεισμό. Αυτό τι σημαίνει επενδυτική βαθμίδα, να το εξηγήσουμε σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, είναι αυτοί οι οίκοι. Τους μάθαμε και στην Κύπρο, τους μάθαμε και στην Ελλάδα, τους μάθαμε που αξιολογούν το αξιόχρεο κάθε κράτους, και ήταν διαδοχικές οι υποβαθμίσεις που είχε υποστεί η Κύπρος φτάνοντας μέχρι τον πάτο το 2013. Έκτοτε σιγά σιγά σταδιακά πραγματοποιούμε βήματα αναβάθμισης που επιβεβαίωναν και την πρόοδο που γινόταν επί του εδάφους τα τελευταία χρόνια. Τώρα με την τελευταία αναβάθμιση που είχαμε προλίγων ημερών, μπήκαμε στην λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα, δηλαδή στην θετική που θεωρείται σίγουρο χαρτί. Συστήνουν οι πελάτες των οίκων τους πελάτες τους να επενδύσουν σε ομόλογα της Κυπριακής. Δεν συστήνουν ακριβώς. Λένε ότι είναι σίγουρο χαρτί, είναι καλό χαρτί. Όχι πως μέχρι πρότινος δεν είχαμε πρόσβαση στις αγορές, την είχαμε εξασφαλίσει την πρόσβαση στις αγορές ήδη νωρίτερα, πριν καν εξασφαλίσουμε και τυπικά την επενδυτική βαθμίδα, αλλά με αυτή την κίνηση η πρόσβαση ενός κράτους γίνεται πιο άνετη, διευρύνεται, κοστίζει λιγότερο και σου επιτρέπει με τέτοιες πράξεις αναχρηματοδότησης να διαχειριστείς πιο εύκολα. Άρα, το χρέος. Άρα, πρώτον, αλλά, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τα χρήματα τα χρειαζόσασταν για να αναχρηματοδοτήσετε το χρέος, όπως και η Ελλάδα, όπως και βεβαίως όλα σχεδόν τα κράτη. Βεβαίως. Τα χρειαζόσασταν, επομένως, είναι ότι δεν τα χρειαζόσασταν. Άλλο ότι δεν έχετε έλλειμμα να χρηματοδοτήσετε. Ακριβώς. Αλλά το να γυρίσεις το χρέος, να πληρώσεις δηλαδή με καινούργια λεφτά τα παλιά σου λεφτά που είχες δανειστεί. Όμως εσείς το κάνατε αυτό πληρώνοντας τώρα φθηνότερα από ό,τι χρωστάγατε. Και αυτό είναι σημαντικό βεβαίως. Πείτε Ακριβώς. μου κάτι, όταν βγήκε η Κύπρος από το μνημόνιο δεν είχε την επενδυτική βαθμίδα? Όχι, τώρα την έχουμε εξασφαλίσει. Άρα χρειάστηκε ένας χρόνος. Όχι, πρέπει να τα ακούσουμε. 16, μισό λεπτά, να τα το λέω αυτό σειρά. Να τα ακούσει ο Πορτοσάλτε, κύριε Υπουργέ, ο οποίος θέλει να αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα η Ελλάδα αύριο το πρωί, αν είναι δυνατόν. Είναι ανυπόμονος. Είναι ανυπόμονος. Είναι ανυπόμονος. Αυτό είναι το ένα είναι από τα χαρακτηριστικά μου. Κύριε Υπουργέ, η Κύπρος βγήκε από το τελείωσε η δανειακή της σύμβαση το Μάρτιο του 2016. Ακριβώς, 2,5 χρόνια. Επειδή έχω και εγώ ερώτηση στη συνέχεια. Άρα είδες ότι στην Κύπρο της πήρε 2,5 χρόνια για να πάει από την μη επενδυτική βαθμίδα στην επενδυτική. Τι έκανε η Κύπρος αυτό το χρονικό διάστημα? Αυτό θέλω να ρωτήσω και εγώ, κύριε Υπουργέ. Για να πας σε ένα διάστημα χρόνου που δεν είναι μικρό προς την επενδυτική βαθμίδα, ποια είναι η καλή συνταγή, τι πρέπει να προσέξεις να μην κάνεις, τι πρέπει να κάνεις για να σε πιστέψουν οι αγορές, για να σε πιστέψουν οι οίκοι αξιολόγησης, όποια και αν είναι η γνώμη μας για δάφτους, αλλά για να σε πιστέψουν και να μπορείς να καθίσεις με άνεση πλέον σε αυτό το σκαλί της επενδυτικής βαθμίδος? Κοιτάξτε, είναι ένα εύρος κινήσεων, αλλά θα απαντούσα με μια λέξη. Ανάπτυξη.
Αυτό είναι το α και το ω. Όταν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, επενδυτική δραστηριότητα, όταν υπάρχει ανάπτυξη, όλα γίνονται πιο εύκολα. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, ενισχύονται τα δημόσια έσοδα, δεν χρειάζεται η επιβολή μέτρων, φορολογιών. Αντιθέτως, έχεις κάποια δημοσιονομική άνεση που σου επιτρέπει να διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τον προϋπολογισμό, να δίνεις ανάσες στην πραγματική οικονομία με κάποιες στοχευμένες προσεκτικές φορολογικές ελαφρύνσεις όπως έχουμε προωθήσει και συνεχίζουμε να προωθούμε. Ανάπτυξη σημαίνει ότι το ΑΕΠ της χώρας μεγεθύνεται, άρα το υφιστάμενο χρέος ως ποσοστό συρρυκνώνεται, γίνεται πιο μικρό. Ανάπτυξη σε συνδυασμό με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Μάλιστα. Ή ακόμη καλύτερα με ένα πλεονασματικό προϋπολογισμό. Ρίχνει. Άρα οι προοπτικές είναι αυτές που μετρούν. Δηλαδή οι προοπτικές να είναι το αύριο καλύτερο από το χθες. Αυτό λέτε. Μα προφανώς. Και έχω άλλη μια ενδιάμεση ερώτηση. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη. Αυτό δείχνει πως η οικονομία, οι μηχανές της οικονομίας κινούνται, θέσεις εργασίας δημιουργούνται, μπαίνει σε ένα θετικό κύκλο μια οικονομία και αυτό ακριβώς είναι που θα αξιολογήσουν και οι οίκοι. Ναι. Συζητούμε με τον κύριο Χάρη Γεωργιάδη, Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Κύριε Υπουργέ, άλλη μια ερώτηση σας παρακαλώ πριν συνεχίσουμε. Το 2016, όταν λοιπόν έκανε την πρώτη έξοδο προς αγορές η Κύπρος, το επιτόκιο ήταν αυτό που ήταν κάτι απαγό. Πώς να το πω, δηλαδή ήταν στα πόσο μέτρα. Υψηλό ήταν, πόσο ναι. Υψηλό και ήταν στα μέτρα των δυνατοτήτων που είχε η χώρα. Δύο χρόνια νωρίτερα, αγαπητοί κύριοι, όχι το 2016 με την έξοδο μας από το μνημόνιο, είχαμε ξεκινήσει πράξεις δανεισμού, εξόδους στις διεθνείς αγορές, δύο χρόνια πριν βγούμε από το μνημόνιο. Άρα ήδη δύο χρόνια πριν βγείτε, ήδη δύο χρόνια πέρασαν αφότου βγήκατε, δηλαδή τέσσερα χρόνια τώρα χρειάστηκαν για να επανέλθει σιγά σιγά η εμπιστοσύνη και να πάρετε την επενδυτική βαθμίδα. Ακολουθώντας έναν βηματισμό ο οποίος πηγαίνει από το ένα σκαλί στο καλύτερο σκαλί, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, ρε Σιάρη, προς το καλύτερο σκαλί πάει, βεβαίως, τι άλλο. Βεβαίως, αλλά το τονίζω, δεν περιμέναμε να τελειώσει το μνημόνιο, να ολοκληρωθεί η πρόσβαση στην χρηματοδότηση από τους θεσμούς της Τρόικα. Ο Άρης σας ρώτησε όμως, κύριε Υπουργέ, ποιο ήταν το επιτόκιο όταν βγήκατε από το μνημόνιο, δηλαδή την περίοδο εκείνη πόσο ήταν. Το 2016, όταν βγαίναμε από το μνημόνιο, είχαμε δυνατότητα πρόσβασης, δυνατότητα δανεισμού αναλόγως της διάρκειας του ομολόγου, βεβαίως, γύρω στο 3%. Για δεκαετές μιλάτε τώρα, για μικρότερη διάρκεια? Για το προηγούμενο δεκαετές ομόλογο που είχε εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν στο 4,25. Μάλιστα. Εδώ που είναι περίπου τώρα τρέχει και το ελληνικό ομόλογο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή. Το οποίο όμως εμείς θεωρούμε εδώ ότι είναι πολύ ακριβό και ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε το μαξιλάρι. Αλήθεια, γιατί η Κύπρος δεν έφτιαξε μαξιλάρι? Γιατί δεν επιλέξατε αυτή τη μέθοδο της υπαγωγής σε αυτό το μεταμνημονιακό πρόγραμμα? Μάλιστα, ναι. Κοιτάξτε, επειδή είχαμε δύο χρόνια νωρίτερα αποκαταστήσει την πρόσβασή μας στις αγορές, είχαμε εκδώσει δεκαετές ομόλογο όντας ακόμη σε μνημόνιο. Μάλιστα. Είχαμε πολύ ψηλά ρευστά διαθέσιμα είχαμε ήδη δημιουργήσει πολύ ψηλά ρευστά διαθέσιμα, είχαμε αυτή την πρόσβαση στις αγορές και θεωρούσαμε πως με ασφάλεια θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Δεν είχαμε ελλείμματα. Και πώς αντέδρασαν οι αγορές τώρα, κύριε Υπουργέ, που βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι η παρουσία του στρατού του τουρκικού είναι μόνιμη και γενικώς δημιουργήθηκε ένα βαρύ κλίμα ως προς το μείζον αυτό ζήτημα της κατοχής του νησιού?
Κοιτάξτε, είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Δυστυχώς για την Κύπρο η κατοχή είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια κατάσταση που δυστυχώς κρατάει χρόνια, δεκαετίες. Έχουμε αποδείξει με τα χρόνια ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως κράτος και ως οικονομία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς παρά την επιβαρυντική παρουσία της τουρκικής κατοχής, η κυπριακή οικονομία μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των αγορών, και έτσι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Μια τελευταία ερώτηση από το κοινό. Ζητούν να μας δώσετε τα φορολογικά κίνητρα για τις νέες εταιρείες, κύριε Γεωργιάδη. Κοιτάξτε,